Αλλά δεν είμαστε τόσο αναόρμεστοι, ε. Ο Ιάσονας κάπως την έχει δει και φαίνεται έτσι. Εσύ να μιλάς λίγο καλύτερα για τον αδερφό σου. Είσαι η κόρη της, του Απόστολου Γλέτσου και της Φωτεινής Τσακίρη. Η Κορίνα είναι ένα πολύ παθιασμένο παιδί που θέλει να γίνεται το δικό της, αλλά όχι με την πολύ άσχημη έννοια αυτή που λέω. Έχει μεγαλώσει έτσι σε μια πολύ εύπορη οικογένεια. Και προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία της και να παραμένει ήρεμη μέσα σε όλα αυτά που έχουμε μάθει μέχρι στιγμής και σε αυτά που θα μάθουμε και στην πορεία του έργου. Πώς ήρθε αυτός ο ρόλος στη ζωή σου? Στο μόλις χθες ήρθε όπως πήγα για μια ακρόαση. Ήταν να συνεργαστούμε και παλιότερα με τον κύριο Θωμόπουλο, αλλά δεν είχε συμβεί και τώρα συνέβη και είναι φανταστικά. Δηλαδή, περνάω υπέροχα. Ξεκίνησες και περίεργα για να γίνεις ηθοποιός, έτσι. Διάβασα κάπου ότι... Πήγα μία φορά, βεβαίως, εντάξει. Πήγαινα και σε μουσικό σχολείο, κάναμε και εκεί παραστάσεις. Και κάποια στιγμή πήγαμε με μία φίλη μου στη δραματική. Τυχαία. Τυχαία, αποφάσισες, ναι, μου λέει, εγώ αύριο θα πάω. Τους λέω, εντάξει, έρχομαι κι εγώ. Ξέρεις, είναι αυτό που μπαίνεις κάπου ή όταν γνωρίζεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο και λες, τι έγινε τώρα? Δεν συμβαίνει κάτι μαγικό πολλές φορές? Αυτό συνέβη και εκεί. Θέλω να μου πεις λίγο τώρα, να πάμε στο σεφ της καρδιάς σου. Τι να πούμε για το σεφ? Ο σεφ είναι ένας, αυτό εντάξει. Έρχεται στις πρεμιέρες σου έτσι να σε δει. Φυσικά έρχεται. Βλέπεις την τηλεόραση. Ναι. Σου κάνει κριτική? Κριτική, μου λέει τη γνώμη του. Mm-hmm. Πολύ αντικειμενικά και με πολύ όμορφο τρόπο. Πώς γνωριστήκατε? Γνωριστήκαμε μέσα από μια συζήτηση στο Instagram. Αλήθεια? Βεβαίως. Σε ήξερε, ήσασταν φίλοι ή έτσι σε προσέγγισε, ας πούμε? Τώρα τι να σου πω, άμα σου πω ότι δεν θυμάμαι κι εγώ. Κάπως τώρα, εντάξει. Κάπως αυτά τα κουλά του Instagram. Κοίτα, είναι ένας πολύ ωραίος άντρας. Ναι, είναι πολύ ωραίος άντρας. Ζηλεύεις καθόλου εσύ? Όχι. Αυτός? Ούτε, δεν υπάρχουν τέτοια. Είναι και λίγο περίεργα αυτά. Το πρώτο ραντεβού σου μαγείρεψε ή του μαγείρεψες? Βγήκαμε έξω. Μας μαγείρεψε. Ποιο είναι το αγαπημένο που φτιάχνει και... Το αγαπημένο που φτιάχνω εγώ, μακαρόνια με κοιμά φτιάχνω. Πολύ ωραία, εξαιρετικά. Η αγαπημένη συνταγή του κ. Κουτσόπουλου που σου αρέσει εσένα? Κάνει πολλά τώρα, δεν έχω αγαπημένη. Κάνει πάρα πολλά όμως. Έχεις διαβάσει άσχημα σχόλια για σένα και στο Instagram και στο Twitter, γιατί είσαι και ενέργεια στο Instagram αρκετά. Μόνο για τα φρύδια μου διαβάζω. Κόψτε τις τα φρύδια, είναι σαν το δρακουμέλι. Ήταν πολύ ωραία τα φρύδια σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα πάνε και βάζουν. Αυτά διαβάζω για τα φρύδια. Αρνητικό, ότι πώς παίζει έτσι και τέτοια. Ευτυχώς όχι, αλλά είναι λίγο εκνευριστική η ευκολία με την οποία πατάς ένα κουμπί με ένα ψευδώνυμο και ξέρεις, λες ότι να είναι και δεν σε νοιάζει κιόλας ο άλλος. Πώς θα, ειδικά όταν είναι και νέος, δηλαδή μόλις έχεις αρχίσει τη δουλειά, κάθεται και γράφει ο άλλος τώρα. Σκέφτεσαι έτσι λίγο το μέλλον σου, το βλέπεις κάπως? Ναι, το βλέπω. Πώς σε σκέφτεσαι, μαμά με πολλά παιδιά ή... Όλα χωράνε. Η αναγνωρισιμότητα και τα όλα αυτά, εντάξει, καλώς να έρθουν. Αλλά είναι ωραίο να κάνεις όντως πράγματα που σου αρέσουν. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή γενικά.